Είναι διπλή χαρά που προεδρεύω σε αυτή την ομιλία. Πρώτον, γιατί θα προλογίσω τον κύριο Κωνσταντινίδη, που δεν νομίζω ότι χρειάζεται προλόγους. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την πνευμονική εμβολή. Άλλωστε, είναι και ο κύριος συγγραφέας των οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί για την πνευμονική εμβολή, αν θυμάμαι καλά, το 2015 ή 2014. 14, ναι. 14. Και για μένα είναι διπλή χαρά, γιατί με τον κύριο Κωνσταντινίδη ήμασταν συμφοιτητές στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πριν από, κάποια χρόνια, να μην τα λέμε. Πριν από λίγα χρόνια. Πριν από λίγα χρόνια. Οπότε πρώτα απ' όλα σε ευχαριστούμε, Σταύρο, που μας κάνεις την τιμή να είσαι μαζί μας. Και θέλουμε να ακούσουμε τι υπάρχει στην αντιπικτική αγωγή για την πνευμονική εμβολή σήμερα αλλά και στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και το Προεδρείο και ευχαριστώ όμως και την Πνευμονολογική Εταιρεία, γιατί πραγματικά υπήρξε ένα πρόβλημα λίγο με τις ώρες και υπήρξε μια άμεση, πολύ ευέλικτη και γρήγορη ανταπόκριση. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που έστω και κάπως έτσι με κάποια μετάθεση της ώρας μπορούμε να μιλήσουμε για το θέμα της αντιπικτικής αγωγής στην πνευμονική εμβολή, που νομίζω αφορά κατ' εξοχήν τους πνευμονολόγους συναδέλφους, αλλά και πολλές ειδικότητες. Οι καινούργιες κατευθυντήριες οδηγίες θα είναι σε 8 μήνες από τώρα, τον Αύγουστο του 2019, που είναι, όπως ξέρετε, και της Καρδιολογικής Εταιρείας και της Πνευμονολογικής, η οποία για πρώτη φορά φέτος θα τις δημοσιεύσει και στο European Respiratory Journal ταυτόχρονα. Αλλά βέβαια δεν μπορούμε να πούμε τι θα λένε οι κατευθυντήριες οδηγίες, αλλά μπορούμε να πούμε τι έχουμε σήμερα το Δεκέμβριο του 2018. Δήλωση συμφερόντων. Και θα πούμε βασικά για τρία πράγματα. Θα μιλήσουμε για αυτά τα θέματα τα οποία ουσιαστικά έχουμε τα πιο καινούργια δεδομένα το 2018, τη χρονιά που πέρασε. Θα μιλήσουμε λίγο για την αντιπικτική αγωγή στην πρωτογενή πρόληψη, γιατί φέτος είχαμε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Μετά θα μιλήσουμε βέβαια για το θέμα της αντιπικτικής αγωγής στη θεραπεία της πνευμονικής εμβολής, το κυρίως θέμα, και να δούμε τα γενικά αποτελέσματα με την αντιπικτική αγωγή, τη Moderna, αλλά και σε ειδικές ομάδες ασθενών. Είχαμε και εδώ καινούργια στοιχεία. Και βέβαια το θέμα το οποίο νομίζω ενδιαφέρει πάρα πολύ όλους, το θέμα της παρατεθαμένης αγωγής, για πόσο διάστημα και με ποιες δοσολογίες. Να θυμίσω ότι αύριο, στα πλαίσια ενός δορυφορικού συμποσίου, θα μιλήσουμε και με βάση περιστατικά για αυτά και άλλα θέματα. Λοιπόν, τώρα έτσι ορισμένα πράγματα γενικά. Αυτός ο πίνακας είναι λίγο έτσι λεπτομερής. Εκείνο που θέλει να πει, όπως ξέρετε, το δύσκολο θέμα είναι η θρομβοπροφύλαξη, όχι στον χειρουργικό ασθενή. Αυτό είναι αρκετά σαφές, ότι πρέπει να υπάρχει θρομβοπροφύλαξη στον ασθενή αυτό, αλλά η πρωτογενής θρομβοπροφύλαξη στον ασθενή με medical illness, όπως λέμε, στον μη χειρουργικό ασθενή που μπαίνει στο νοσοκομείο. Με τι αγωγή και για πόσο διάστημα και αν υπάρχει η δυνατότητα ή αν υπάρχει η ένδειξη να αντιμετωπιστεί ο ασθενής για πρόληψη θρομβωτικών επεισοδίων, πνευμονικής εμβολής λεβοθρόμβωσης, για διάστημα πάνω από το διάστημα που είναι σε νοσηλεία. Μέχρι τώρα ήταν ατυχείς οι μελέτες. Βλέπετε 4 μεγάλες μελέτες που έχουν γίνει από το 2010 ως τώρα, δηλαδή τη δεκαετία που τελειώνει. Μία με ενοξαπαρίνη, μία με απιξαπάνη, μία με ριβαροξαπάνη, μία με το μπέτριξαπάν, το οποίο έχει εγκριθεί και στις ΗΠΑ για την πρωτογενή πρόληψη, όχι στην Ευρώπη. Και ουσιαστικά οι μελέτες αυτές πήραν ασθενείς οι οποίοι μπήκαν στο νοσοκομείο λόγω κάποιας νόσου, για παράδειγμα, αναπνευστικής ανεπάρκειας, καρδιακής ανεπάρκειας, ξέρω εγώ, φλεγμονώδους νοσήματος σε παρόξυνση, και αντιμετωπίστηκαν για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν υπήρχε καθαρό όφελος της θρομβοπροφύλαξης παρατεταμένης, όχι για τις πρώτες 5-6 μέρες, αλλά της παρατεταμένης για 40-45 μέρες. Το πρόβλημα ήταν ότι ήταν πολλές οι αιμορραγίες. Υπήρχε ελάττωση θρομβωτικών επεισοδίων, δεν υπήρχε όμως βελτίωση θνητότητας και η ελάττωση θρομβωτικών επεισοδίων αντισταθμιζόταν από τις αιμορραγίες, όπως βλέπετε και με την ενοξαπαρίνη, επαναλαμβάνω, και με το απιξαμπάν στη δεύτερη και με τη ριβαροξαπάνη. Υπήρξε τώρα μια καινούργια μελέτη φέτος, η μελέτη Mariner με τη ριβαροξαπάνη, που δημοσιεύθηκε πριν από 3 μήνες, η οποία θεώρησε ότι, εντάξει, δεν μπορούμε να βάλουμε, αυτή είναι μια πολύ ετερογενής ομάδα πληθυσμού, δεν μπορούμε να βάλουμε και όλους τους αρρώστους μέσα, οπότε θα πρέπει να τους επιλέξουμε με κάποια κριτήρια. Αυτό το RAM σημαίνει Risk Assessment Model. Πρέπει να κάνουμε δηλαδή μια διαστρωμάτωση κινδύνου, και πολλοί είπαν με βάση τα στοιχεία της μελέτης της Magellan πριν από 5 χρόνια, ότι να βάλουμε και τα δέλτα διμερή. Ένας άρρωστος ο οποίος νοσηλεύεται και έχει αυξημένα διμερή, ίσως πρωτογενός, δηλαδή είναι σε αυξημένο κίνδυνο για θρόμβωση. Λοιπόν, και έγινε αυτή η μελέτη, η Mariner, η οποία ουσιαστικά έκανε την τυχεοποίηση των ασθενών κατά την
στιγμή της, του εξιτηρίου από το νοσοκομείο, όχι δηλαδή να πειναρχεί. Στην αρχή πέρναν όλοι ενοξαπαρίνη οι ασθενείς. Λοιπόν, και για 45 μέρες οι ασθενείς πήραν ή ριβαροξαπάνη σε ελαττωμένη δόση ή σε προληπτική δόση δηλαδή, ή πλασίμπο, ας πούμε, γιατί δεν υπάρχει επίσημη ένδειξη να πάρουν τίποτα, και χρησιμοποίησαν και έναν αλγόριθμο, είπαν να πάρουμε αυτούς που έχουν πραγματικό κίνδυνο θρόμβωσης. Άρα είναι, υπάρχει αυτό το improved VTE score που βλέπετε εδώ τους παράγοντες, οι οποίοι ουσιαστικά λένε ότι ο άρρωστος που μπαίνει στο νοσοκομείο με μια οξία πάθηση και έχει 4 και παραπάνω από τους παράγοντες αυτούς, δηλαδή 4 score και παραπάνω, είναι σε αυξημένο κίνδυνο για θρόμβωση. Λένε αυτούς θα βάλουμε να τυχεοποιήσουμε ή να έχουν 2 τουλάχιστον, λιγότερους, αλλά τουλάχιστον να έχουν αυξημένα διμερή. Κάναν αυτό το πράγμα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Καταρχήν, δεν υπήρχαν περισσότερες αιμορραγίες με τη μικρή δόση ριβαροξαπάνης. Θα πείτε πολύ ωραία. Μέχρι τώρα όλα αιμορραγούσαν. Επιτέλους, ένας που δεν αιμορραγεί. Το δυσάρεστο βέβαια είναι για τους μελετητές ότι. Όχι δυσάρεστο, το αρνητικό αποτέλεσμα, ας το πούμε έτσι, γιατί και ένα αρνητικό αποτέλεσμα σημαντικό είναι ότι δεν υπήρξε ουσιαστικά στο πρωτογενές καταληκτικό σημείο της αποτελεσματικότητας στατιστική διαφορά. Βλέπετε, δεν υπήρξε καμία απολύτως διαφορά στην επιβίωση, ούτε υπήρξε διαφορά σε θανάτους οποιασδήποτε αιτιολογίας. Άρα, ίσως κάποια τάση για λιγότερες θρομβώσεις. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Δύσκολος ετερογενής πληθυσμός και δεν υπάρχει ένα ικανοποιητικό σκορ να πούμε αυτή είναι για αυξημένο κίνδυνο θρόμβωσης οι ασθενείς και αυτούς πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε για μεγαλύτερο διάστημα. Επομένως, ισχύει για τον medical ill ασθενή ενοξαπαρίνη για ένα διάστημα 7 ημερών όσο είναι στο νοσοκομείο και αυτό αρκεί. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε εδώ άλλες μελέτες. Ας πάμε τώρα στην αντιπυκτική αγωγή για τη θεραπεία. Εδώ βέβαια είναι μια άλλη κατάσταση, άλλες οι δόσεις, και εδώ μπορούμε να πούμε ότι έχουμε σχετικά μια αρκετά καθαρή κατάσταση συνολικά. Η καθαρή κατάσταση λέει, αυτή είναι, όπως ίσως θυμάστε, είναι ο αλγόριθμος με βάση τη βαρύτητα μιας πνευμονικής εμβολής, πώς αντιμετωπίζουμε τον ασθενή με βάση τη βαρύτητά του, αλλά προφανές είναι ότι ανεξαρτήτως βαρύτητας, ένα πράγμα που όλοι οι ασθενείς χρειάζονται με πνευμονική εμβολή είναι η αντιπυκτική αγωγή. Και με αυτή θα ασχοληθούμε εδώ τώρα σήμερα. Λοιπόν, και γνωρίζετε ότι πλέον έχουμε τρία σχήματα καινούργια, μάλλον δύο καινούργια και ένα το κλασικό της αντιπυκτικής αγωγής, και βλέπετε ότι πλέον δεν μπαίνει το παλαιό το σχήμα πάνω-πάνω, διότι στις περισσότερες πλέον χώρες και στη φλεβική θρομβοεμβολική νόσο το πιο δημοφιλές είναι το σχήμα με τα νέα αντιπυκτικά. Αυτό είναι πλέον δεδομένο και τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται πιο πολύ είναι το ριβαροξαπάν και το απιξαπάν, τα οποία μπορούν να χορηγηθούν και από την πρώτη μέρα. Έτσι, προσοχή, υπενθυμίζουμε αυτό, νομίζω όμως είναι γνωστό σε όλους από το 2013, ότι η ριβαροξαπάν δίνεται σε αυξημένη δόση, 2 φορές 15 μιλιγράμμ τη μέρα για τις πρώτες 3 εβδομάδες, η απιξαπάν σε αυξημένη δόση, διπλάσια 10 μιλιγράμμ 2 φορές τη μέρα, αντί για 5, για 1 εβδομάδα. Γιατί είναι αυτό έτσι? Έχει να κάνει με το πώς εξετάστηκαν και πώς εγκρίθηκαν τα φάρμακα αυτά. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, νομίζω πλέον δεν έχει τόση σημασία. Μπορεί βέβαια κανείς να ξεκινήσει και με υπαρίνη και αν θέλει μετά να συνεχίσει με ντοξαμπάνη ή δαβιγατράνη, πρέπει τουλάχιστον 5 μέρες όμως να δώσει υπαρίνη. Και αυτό είναι ένα έγκυρο σχήμα. Μπορείτε να το κάνετε ίσως σε πιο βαριές πνευμονικές εμβολές που στην αρχή δεν τους έχετε πολύ εμπιστοσύνη ότι άρρωστοι δεν θα πάθουν κανένα πρόβλημα και θέλετε να τους αφήσετε στην υπαρήνη. Και βέβαια το κλασικό σχήμα της αλληλοεπικαλυπτόμενης δόσης με τους ανταγωνιστές βιταμίνης Κ, το οποίο βεβαίως εξακολουθεί να είναι σωστό και να ισχύει, αλλά βέβαια δεν είναι πλέον τόσο δημοφιλές. Τα νέα αντιπυκτικά είναι γνωστό ότι και στην πνευμονική εμβολή έχουν το πλεονέκτημα της ασφάλειας σε όλες τις μελέτες και στις μεταναλύσεις των μελετών. Είχαμε μια ελάττωση των μυζώνων αιμορραγιών κατά μέσο όρο γύρω στο 50%, που είναι σημαντικό. Έτσι, είναι κάτι, βλέπετε εδώ πέρα, εάν πάρετε τα major bleeds, ας πούμε, είμαστε στο 0,56, δηλαδή περίπου κατά 50% ελαττώθηκαν οι μύζωνες αιμορραγίες, χωρίς να υπάρχει ελάττωση της αποτελεσματικότητας σε σύγκριση με το παλαιό κλασικό σχήμα. Ήδη από το 2016, οι κατευθυντήριες οδηγίες του ACCP έδωσαν κάποια προτεραιότητα στα νέα αντιπυκτικά για λόγους ευχέρειας και για λόγους όμως ασφάλειας σε σχέση με τους ανταγωνιστές βιταμίνης Κ. Τον Αύγουστο θα έχουμε τις νέες ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες, τις ERS και τις ESC, και θα δούμε εκεί τι θα πουν οι οδηγίες. Υπάρχουν τώρα συγκεκριμένα θέματα και ομάδες ασθενών οι οποίες είναι στο επίκεντρο, γιατί το γενικό ερώτημα
με τα νέα αντιπηκτικά αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά και εύχριστα η πνευμονική εμβολή και με ασφάλεια. Νομίζω αυτό έχει απαντηθεί και είναι ένα θέμα χρόνου πλέον. Και φυσικά όταν λήξει και η πατέντα των φαρμάκων αυτών σε 3 χρόνια θα ελαττωθούν και οι τιμές και τότε το θέμα δεν θα υφίσταται. Αλλά υπάρχουν ειδικές ομάδες ασθενών που ακόμα είναι στο επίκεντρο. Μία ομάδα ασθενών που αφορά ιδιαίτερα, ας το πούμε, νομίζω πνευμονολόγους συναδέλφους, δεν αφορά λιγότερο καρδιολόγους συναδέλφους που μπορεί να δουν βαριές πνευμονικές εμβολές, αλλά είναι πνευμονικές εμβολές οι οποίες δεν είναι τόσο βαριές, είναι low risk όπως λέμε και μπορούν ενδεχομένως να πάνε στο σπίτι ασθενής. Αυτή είναι μια μελέτη την οποία κάνουμε αυτή τη στιγμή, είναι η οποία τελείωσε να βάζει, έβαλε και στην Ελλάδα ασθενείς, ήταν σε 6 χώρες, ασθενείς δηλαδή οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια χαμηλού κινδύνου, σταθερότητα αιμοδυναμική, κλινική και ένα κριτήριο επιπλέον που θα δείξω αμέσως. Λοιπόν, αυτοί οι ασθενείς πήραν την πρώτη δόση του αντιπηκτικού φαρμάκου, η ριβαροξαμπάνη στην περίπτωση αυτή, μέσα στο νοσοκομείο και μέσα την ίδια μέρα ή μέσα σε 48 ώρες έφυγαν από το νοσοκομείο. Που είναι για πολλές χώρες μια μικρή επανάσταση στην πνευμονική εμβολή. Ξέρετε ότι στην Ευρώπη, κατά μέσο όρο ακόμα, ο χρόνος νοσηλείας πνευμονικών εμβολών είναι 7 μέρες. Υπάρχουν χώρες βέβαια και με 2 και 3, αλλά κατά μέσο όρο είμαστε ακόμη σε 7 μέρες. Ήμασταν 9-10 μέρες πριν από μερικά χρόνια ακόμη. Εκείνο που είναι σημαντικό, το οποίο θα φανεί και σε μια μελέτη την οποία σύντομα θα δημοσιεύσουμε μάλιστα και το οποίο θέλω να τονίσω πάντοτε, είναι ότι είναι η οξία πνευμονική εμβολή είναι ένα οξύ καρδιαγγειακό σύνδρομο και εκείνο που είναι σημαντικό, πριν στείλουμε έναν άρρωστο στο σπίτι, πρέπει να είμαστε σίγουροι βέβαια ότι ο ασθενής δεν έχει οξία καρδιακή ανεπάρκεια. Τα κλινικά τα σκορ παίζει και αυτά, βλέπετε εδώ δεν τα αναφέρω σήμερα, είναι καλά και ωραία, αλλά βέβαια και κάτι χειροπιαστό πρέπει να έχετε, γιατί δυστυχώς υπάρχουν νέοι άνθρωποι που φαίνονται σταθεροί κλινικά, αλλά μπορεί να έχουν βαριά πνευμονική εμβολή και βαριά καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτός είναι ένας πραγματικός νεαρός ασθενής, ο οποίος είχε ένα ΕΣΠΕΖΙ 0, 32 ετών άνθρωπος, και βλέπετε ότι έχει ένα λόγο δεξιάς προς αριστερά κοιλία της τάξης του 2,7:1, πρέπει δηλαδή είτε με την αξονική που κάνατε, είπε ένα υπέρηχο, να αποκλείσετε ότι υπάρχουν προβλήματα μέσα στη δεξιά κοιλία ή θρόμβοι και τότε μπορεί ο άρρωστος να πάει στο σπίτι. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι ασθενείς οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς. Όπως ξέρετε στις μεγάλες μελέτες των νέων αντιπηκτικών, αυτοί οι ασθενείς ήταν λίγοι. Δεν ήταν λίγοι σε απόλυτους αριθμούς, ήταν λίγοι σε ποσοστά, 3-5%. Αυτό είναι πολύ λίγο. Επομένως, το ερώτημα είναι αυτά τα φάρμακα ασφαλή και αποτελεσματικά και στους καρκινοπαθείς ή οι καρκινοπαθείς πρέπει, όπως έγραφαν οι κατευθυντήριες οδηγίες ή όπως γράφουν ακόμη, να αντιμετωπίζονται τουλάχιστον το πρώτο εξάμηνο με χαμηλού μοριακού βάρους υπαρίνη και αυτό είναι τίποτα άλλο, δεν είναι σωστό. Έγιναν πλέον και μελέτες άμεσης σύγκρισης μεταξύ νέων αντιπηκτικών και δαλτεπαρίνης, που είναι η κλασική χαμηλού μοριακού βάρους υπαρίνη που χρησιμοποιείται στους καρκινοπαθείς. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη μελέτη 1000 ατόμων και η οποία έγινε με την εντοξαμπάνη, δημοσιεύτηκε στις αρχές αυτής της χρονιάς και κατά πολύ ενδιαφέροντα τρόπο το νέο αντιπηκτικό φάνηκε πιο αποτελεσματικό από τη χαμηλού μοριακού βάρους υπαρίνη ως προς την πρόληψη. Δυστυχώς, άσπρα όλα δεν είναι μόνο η μαύρα. Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ότι υπήρχαν κάπως περισσότερες αιμορραγίες από ό,τι με την υπαρίνη, ειδικά σε ασθενείς που είχαν καρκίνο του γαστρεντερικού συστήματος. Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, με βάση αυτά, αυτό το φάρμακο που έχει εγκριθεί μπορεί να δοθεί σε ασθενείς αντί για την χαμηλού μοριακού βάρους υπαρίνη. Χρειάζεται όμως προσοχή σε ασθενείς με καρκίνο του γαστρεντερικού συστήματος. Αυτοί μπορεί να έχουν πιο πολλές αιμορραγίες. Παρόμοια μελέτη έγινε με τη ριβαροξαμπάνη σε ασθενείς καρκινοπαθείς με φλεβική θρομβοεμβολική νόσο. Παρόμοιο το design, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Μικρότερη η μελέτη, θεωρούταν ας πούμε pilot study, αλλά σχεδόν ταυτόσιμα αποτελέσματα. Και με τη ριβαροξαμπάνη, εδώ όχι σε 1000 άτομα, αλλά σε 400 άτομα. Καλύτερη αποτελεσματικότητα από τη χαμηλού μοριακού βάρους υπαρίνη, κάπως περισσότερες όμως αιμορραγίες, ιδίως σε αυτούς που είχαν γαστρεντερικό καρκίνο. Άρα δηλαδή στον καρκίνο του πνεύμονα δεν υπήρχαν ιδιαίτερες προβλήματα, εκτός φυσικά αν ο άρρωστος αιμορραγούσε ή δεν ξέρω εγώ τα αιμοπετάλια ήταν χαμηλά, αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, άρα για αυτά τα δύο φάρμακα ήδη έχουμε κάποια καλά στοιχεία και εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι έρχεται και μια μεγάλη μελέτη και με την απιξαμπάνη, η οποία μάλλον θέλει κανένα χρόνο ακόμη όμως και πιστεύω ότι σε ένα χρόνο θα έχει λήξει το θέμα, θα μπορούν να χορηγηθούν και στους καρκινοπαθείς τα φάρμακα αυτά. Τελευταίο θέμα, τα τελευταία 7-8 λεπτά και νομίζω ένα θέμα το οποίο πάντα παραμένει
επίκαιρο και είναι ακόμα πιο επίκαιρο τα τελευταία χρόνια, είναι η διάρκεια και η δόση της αντιπυκτικής αγωγής μετά από πνευμονική εμβολή. Και εδώ είναι η άποψή μου ότι μπορούν τα πράγματα πλέον, όπως έγιναν πριν από 10 χρόνια στην διάγνωση, τώρα και στη θεραπεία να απλουστευθούν πολύ. Όλοι μάθαιναν διάφορους πίνακες, ξέρω εγώ, πρόβλεψης του κινδύνου υποτροπών, πρόβλεψης του κινδύνου αιμορραγιών και πιστεύω ότι το μέλλον θα είναι λίγο πιο απλό. Τι έλεγαν ως τώρα οι κατευθυντήριες οδηγίες, μάλλον τι λένε ως τώρα οι κατευθυντήριες οδηγίες, λένε ότι 3 μήνες πρέπει να πάρουν όλοι και αν εξαιρέσει κανείς αυτούς που έπαθαν πνευμονική εμβολή μετά από μείζωνα αναστρέψιμο παράγοντα, δηλαδή μετά από μεγάλη επέμβαση ή μετά από σοβαρό τραύμα, ιδίως στο κάτω άκρο, όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να σταματήσουν πραγματικά στο τρίμηνο και χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουν. Οι υπόλοιποι μπορούν να σταματήσουν, μπορούν όμως να συνεχίσουν και ξέρω εγώ, δεν ξέρουμε ακριβώς και μπορεί κανείς να κάνει, πώς το λέμε, εξατομίκευση της θεραπείας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν ξέρουμε τι να κάνουμε όταν λέμε κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι τα δεδομένα είναι σχετικά απλά. Τα δεδομένα λένε ότι, παραλαμβάνω, με την εξαίρεση αυτών που παθαίνουν πνευμονική εμβολή μετά από μείζωνα αναστρέψιμο παράγοντα, βαρύ χειρουργείο, βαρύ τραυματισμός, όλοι αυτοί οι ασθενείς έχουν ένα αξιόλογο κίνδυνο υποτροπών, ο οποίος μπορεί να φτάσει στο 40% στη δεκαετία. Αυτό το είπε ο Πραντώνη ήδη από τη δεκαετία του 90, το επιβεβαίωσε ο ίδιος 10 χρόνια αργότερα και αυτό επιβεβαίωσε και ο Κουτυρό πριν από 3 χρόνια με ανταγωνιστές βιταμίνης K, ο οποίος έδειξε ότι ακόμη και αν σταματήσει κανείς 2 χρόνια με την πνευμονική εμβολή, την αντιπυκτική αγωγή, εδώ είναι 18 μήνες από την τυχεοποίηση σε αυτή την PADSP ή την μελέτη και άλλους 6 μήνες που ήδη λάμβαναν αντιπυκτική αγωγή όλοι άρρωστοι. Και στα 2 χρόνια όταν σταματήσει κανείς, αμέσως αρχίζει ο κίνδυνος υποτροπών. Άρα αυτό το οποίο έλεγε κανείς, ξέρω εγώ, στους 6 μήνες σταματούμε, άλλο στον 1 χρόνο, στον 1,5, ήταν καθαρά συμβατικό και δεν είχε άμεση επιστημονική βάση. Η άμεση επιστημονική βάση λέει ότι το τρίμηνο έχει όντως αποδειχθεί ότι είναι απόλυτα απαραίτητο και από εκεί και πέρα όμως, το αν οι 6 μήνες είναι καλύτεροι από τους 12 ή οι 12 καλύτεροι από τους 18, η απάντηση είναι ότι κανονικά έπρεπε να συνεχίσει κανείς σε όλους αν ήθελε να προλάβει τις υποτροπές. Και γιατί δεν συνεχίζουμε σε όλους ή γιατί δεν συνεχίζαμε ως τώρα, ο λόγος ήταν ο σημαντικός κίνδυνος μειζώνων αιμορραγιών με τους ανταγωνιστές βιταμίνης K. Βλέπετε, αυτά είναι στοιχεία της δεκαετίας του 2000, δηλαδή το 2013, το οποίο που έχουν δημοσιευτεί. Και βλέπετε βέβαια ότι όταν μιλούμε ουσιαστικά, το 2003 συγγνώμη, μιλούμε για κίνδυνο μειζώνων αιμορραγιών, σε δευτερογενή πρόληψη, μετά το πρώτο εξάμηνο της τάξης του περίπου το 3%, είναι απαράδεκτο. Έτσι, εδώ δεν προλαμβάνουμε εγκεφαλικά να πει κανείς «Δεν πειράζει και ας αιμορραγήσει κάποιος». Εδώ προλαμβάνουμε φλεβοθρομβώς πνευμονικές εμβολές, που ευτυχώς δεν είναι τόσο τραγικές όσο ένα εγκεφαλικό, άρα πρέπει η θεραπεία που δίνουμε να είναι ασφαλής. Αν δεν είναι ασφαλής, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Επομένως, και βέβαια και ένα case fatality rate, μια θνητότητα αιμορραγίας της τάξης του 9%, είναι πάρα πολύ ψηλή. Και αυτό είναι και ο λόγος που στην πράξη, αυτά είναι στοιχεία από τη μελέτη Ριέτε, βλέπετε ότι από τους ασθενείς με φλεβική θρόμβωση ή πνευμονική εμβολή, αν οι 100% άρχιζαν και έλαμβαναν αντιπυκτική αγωγή, στη διετία συνέχισαν να λαμβάνουν μόνο 20%. Ενώ κανονικά μόνο οι 25% των ασθενών είχαν μείζωνα αναστρέψιμο παράγοντα. Και ο λόγος ήταν όχι γιατί δεν υπήρχε λόγος να γίνει, αλλά γιατί φοβούταν δικαιολογημένα οι γιατροί τις επιπλοκές. Έχουμε τώρα καλά στοιχεία. Έχουμε καλά στοιχεία ήδη εδώ και 5 ετία, τα οποία δεν είχαν τόσο τονιστεί με την Απιξαμπάνη από το 2013, που ο Τζανκάλο Ανιέλη έδειξε ότι όταν μετά το πρώτο εξάμηνο συνεχίσει κανείς με τη μισή δόση, τα 2,5 μιλιγκράμμ δηλαδή 2 φορές τη μέρα, τότε έχει αποτελεσματικότητα όσο και αν συνέχιζε με την πλήρη δόση, επαναλαμβάνω μετά το εξάμηνο, εξάμηνη παρακολούθηση. Και οι αιμορραγίες του είναι ελαφρά, ακόμη περισσότερο ελαττωμένες και είναι πολύ λίγες με τη μισή δόση. Άρα μπορεί να συνεχίσει κανείς με ένα νέο αντιπυκτικό που ούτως ή άλλως έχει καλύτερο, λιγότερο κίνδυνο, συνεχίσει με τη μισή δόση έναντι της πλήρους δόσης. Και αυτό επιβεβαιώθηκε, αν θέλετε, και στη μελέτη, όχι αποδείχθηκε, επιβεβαιώθηκε και στη μελέτη Einstein, Choice, η οποία δημοσιεύθηκε το 2017 και η οποία έδειξε και εδώ ότι μετά το πρώτο εξάμηνο η συνέχιση γενικά με τη μισή δόση του Rivaroxaban στα 10 μιλιγκράμμ φαίνεται να είναι
αποτελεσματική και προπαντός είναι ασφαλής. Και έδειξε βέβαια ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος συνέχισης της θεραπείας με ασπιρίνη. Έτσι, αυτό το θέμα έχει πλέον λήξει. Λοιπόν, επομένως, εκείνο που θα μπορούσε να πει κανείς είναι ότι παραμένει η κατηγορία των ασθενών με μείζωνα αναστρέψεων υμοπαράγοντα, οι οποίοι είναι πραγματικά στους 3 μήνες, αλλά από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο πρέπει να τονίσει κανείς είναι ότι όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες των ασθενών με ελάσσονα αναστρέψιμο παράγοντα ή με κάποιον παράγοντα που παραμένει, είτε είναι καρκινοπαθής είτε όχι, όλοι αυτοί οι ασθενείς, οι οποίοι παλιά έμπαιναν σε δύσκολες ταμπέλες και έπρεπε κανείς να ξεχωρίσει, κανονικά πρέπει να πει κανείς ότι κατά βάση όλοι αυτοί οι άρρωστοι έχουν ένδειξη πρόληψης δευτερογενούς θρομβοεμβολικού επεισοδίου και βέβαια υπάρχει η δυνατότητα πλέον με τη χαμηλότερη δόση του αντιπυκτικού να αντιμετωπιστούν αυτοί οι ασθενείς για μεγαλύτερο διάστημα. Δεν λέμε ισόβια, λέμε για μεγαλύτερο διάστημα με τακτική παρακολούθηση. Εμείς στο ιατρείο μας, που βλέπουμε περίπου 200 πνευμονικές εμβολές το χρόνο και τις παρακολουθούμε τουλάχιστον για διετία, στους 3, 12 και 24 μήνες, πρέπει να σας πω ότι τώρα πλέον μετά από πνευμονικές εμβολές, περίπου στο 70 με 80% των ασθενών συνεχίζουμε μετά από τους 3 και 6 μήνες. Δηλαδή πλέον, παλιά συνεχίζαμε στο 30%, όχι στο 16% που είναι στο 20%, τώρα συνεχίζουμε στο 80%. Μετά από φλεβοθρομβώσεις μπορεί κανείς να φοβάται λιγότερο και να σταματάει πιο εύκολα. Αλλά οι πνευμονικές εμβολές είναι κάτι που και ο γιατρός, νομίζω δικαιολογημένα, αλλά και ο άρρωστος το φοβάται. Και φυσικά να μην ξεχάσει κανείς ότι όταν κανείς συνεχίζει τη θεραπεία, ποτέ δεν λέει στον άρρωστο, τώρα θα πάρεις τη θεραπεία και αυτό ήταν, πρέπει να υπάρχουν ανατακτά διαστήματα, αυτό το λένε ήδη οι κατευθυντήριες οδηγίες του 14, να παίρνεις τη θεραπεία για ένα διάστημα, να έρχεσαι για follow-up σε ετήσια τουλάχιστον διαστήματα. Τα τελευταία 2 λεπτά, κύριε Πρόεδρε, να πούμε και για το τι θα μπορούσε να φέρει το μέλλον της αντιπυκτικής αγωγής. Καταρχήν να πούμε τα δυσάρεστα ή μάλλον αναμενόμενα νέα. Η μεγάλη επανάσταση στην αντιπυκτική αγωγή τελείωσε. Ήταν αυτή τη δεκαετία. Αυτά τα φάρμακα που ήταν για τη μεγάλη μάζα των ασθενών ήρθαν και νομίζω ότι πραγματικά θα επωφεληθούν και επωφελούνται ήδη πολλά εκατομμύρια ασθενών. Και το θέμα βέβαια του κόστους σε 2-3 χρόνια δεν θα έχει καμία σημασία, γιατί θα ελαττωθεί το κόστος των φαρμάκων αυτών όταν τελειώσει η πατέντα τους. Το ερώτημα είναι, υπάρχουν ακόμη αναπάντητα ερωτήματα, υπάρχει λόγος για νέα αντιπυκτικά φάρμακα? Και εδώ να πούμε ότι εκεί που εστιάζονται αυτή τη στιγμή οι προσπάθειες είναι σε 2 παράγοντες, δηλαδή στον αποκλεισμό ή στην εξουδετερώση 2 παραγόντων του εσωτερικού μονοπατιού, του intrinsic pathway της πήξης, του παράγοντα 12 και του παράγοντα 11. Και θα σας πω γιατί τόσο πολύ ενδιαφέρον αυτή. Μέχρι τώρα πήγαινε κανείς στο τέλος, έτσι, ή στον παράγοντα 10, στο final common pathway, ή στον παράγοντα 10 ή στη θρομβίνη. Και τώρα λέει κανείς, ας προσπαθήσουμε σε αυτό το μονοπάτι με την ελπίδα ότι εδώ θα έχουμε καλύτερη διατήρηση της αιμόστασης, δηλαδή δεν θα έχουμε τόσες αιμορραγικές επιπλοκές. Αλλά θα έχουμε καλή αντιμετώπιση της θρόμβωσης. Βλέπετε, αυτό μπορεί να το κάνει κανείς με antisense ολιγονουκλεοτίδια, μια θεραπεία βέβαια που χρειάζεται να μπει το ολιγονουκλεοτίδιο στο κύτταρο και είναι θεραπεία που δεν είναι για οξία θεραπεία, αλλά για πρόληψη, για παράδειγμα, μπορεί να γίνει, για χρόνια θεραπεία, ή να γίνει με μονοκλονικό αντίσωμα, να υπάρξει άμεση εξουδετέρωση, άμεσος αποκλεισμός του παράγοντα αυτού. Αυτή τη στιγμή, όπως ίσως θα έχετε πληροφορηθεί, υπάρχουν ουσιαστικά για τους 2 παράγοντες, υπάρχει ήδη μία μελέτη που έχει δημοσιευτεί για πρωτογενή πρόληψη θρομβώσεων στη χειρουργική, στην ορθοπαιδική χειρουργική, antisense ολιγονουκλεοτίδια κατά του παράγοντα 11, ο οποίος πραγματικά φαίνεται ότι όταν είναι αυξημένος, έχει αυξημένο κίνδυνο θρομβώσεως, αλλά η έλλειψή του δεν προκαλεί αιμορραγίες. Αυτό είναι το ελπιδοφόρο, ας το πούμε έτσι. Και υπήρχε μια μελέτη, την οποία μάλιστα δημοσίευσε ο Χάρι Μπιούλερ το 2015, δηλαδή πριν από αρκετά χρόνια, ήδη 3 χρόνια και κάτι, στο New England Journal, το οποίο ουσιαστικά είδε ότι όταν δίνει κανείς αυτά τα φάρμακα, τα οποία μπορούν να δίνονται σε εβδομαδιαία βάση προληπτικά σε ασθενείς πριν από χειρουργικές επεμβάσεις, φυσικά προγραμματισμένες, τότε υπήρχε πολύ καλή αποτελεσματικότητα και ελάχιστος κίνδυνος αιμορραγίας. Επαναλαμβάνω, δεν είναι για οξία θεραπεία, αλλά θα μπορούσε, για παράδειγμα, να χορηγηθεί κάτι τέτοιο για χρόνια θεραπεία. Αυτό είναι και η τελευταία μου διαφάνεια, να δείξω ότι οι πιθανές ενδείξεις, τα φάρμακα κατά του παράγοντα 12 είναι ακόμα σε πιο πρώιμο στάδιο, θα ήταν, για παράδειγμα, προληπτικά, θρομβοπροφύλαξη με λίγο αιμορραγικό κίνδυνο περί εγχειρητικά, προ και μετεγχειρητικά
εναντίον του παράγοντα 11, όπως είπαμε. Θα μπορούσε στη δευτερογενή πρόληψη, για να υπάρχει πιο μεγάλη άνεση, να μην παίρνει ο άλλος κάθε μέρα το φάρμακο, να το παίρνει μια φορά την εβδομάδα. Αν και βέβαια, αν η compliance είναι καλή, αυτό είναι άλλο ερώτημα. Τουλάχιστον θεωρητικά θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Και βέβαια, εκεί το οποίο μπορεί να βοηθήσουν οι νέοι παράγοντες, οι ειδικές ομάδες ασθενών, στους οποίους δεν έχουμε απαντήσεις με τα νέα αντιπηκτικά αυτή τη στιγμή, είναι οι ασθενείς με τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια, στους οποίους, όπως γνωρίζετε, κανένα αντιπηκτικό δεν είναι καλό. Έτσι, οι ανταγωνιστές βιταμίνη ΚΑΣΚΑΠΑ είναι χάλια. Τα καινούργια φάρμακα, αν δεν δείκνεται, παρόλο που η Απιξαμπάν είναι ειδικά για τους ασθενείς υποαιμοκάθαρσης στην Αμερική, έχει πάρει ένδειξη, αλλά βέβαια είναι κάτι το οποίο είναι επίσης πολύ επικίνδυνο. Αυτοί οι ασθενείς ίσως με τα νέα φάρμακα, με τα αντισένση, με τα αντισώματα να μπορούν να αντιμετωπιστούν, θα το δούμε. Και βέβαια ένα μεγάλο πρόβλημα, η επαφή με τεχνητές επιφάνειες, ειδικά στην καρδιολογία έχουμε μεγάλο αριθμό ασθενών, αυξανόμενο αριθμό ασθενών που παίρνουν, έχουν διάφορα συστήματα υποστήριξης και εκεί, όπως ξέρετε, τα νέα αντιπηκτικά δεν δουλεύουν. Έτσι και προκαλούν μόνο αιμορραγίες και δεν είναι αποτελεσματικά. Εδώ ο παράγοντας 12 φαίνεται να είναι ένας καλός στόχος. Άρα, η νέα δεκαετία πιστεύω δεν θα είναι δεκαετία επανάστασης, αλλά θα είναι δεκαετία επικέντρωσης σε συγκεκριμένα αναπάντητα ερωτήματα και πιστεύω ότι σε 2-3 χρόνια από τώρα αυτά τα οποία ήδη αποκαλούμε ακόμη νέα αντιπηκτικά ή μη ανταγωνιστές βιταμίνης ΚΑΠΑ θα έχουν ουσιαστικά καθιερωθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.